Κι όμως οι εικόνες που παρακολουθείτε στους δέκτες σας είναι από την πλέον τουριστική περιοχή των Χανίων. Πέρυσι τέτοια εποχή ο Πλατανιάς δεν θύμιζε σε τίποτα την εικόνα της έρημης περιοχής με τα καταστήματα φαντάσματα που παρουσιάζει αυτή την περίοδο. Αιτία, ο κορονοϊός και η γενικότερη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της οποίας η φετινή τουριστική σεζόν θα έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Δυστυχώς, όπως βλέπετε τώρα, είμαστε εμείς και εμείς. Να το πω έτσι απλά, είμαστε εμείς και εμείς. Και όπως προβλέπετε, θα συνεχίσουμε να είμαστε εμείς και εμείς. Άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, ο Πλατανιάς ήταν σχεδόν γεμάτος. Είχαμε διάφορα θέματα με το κυκλοφοριακό και με αυτά. Τώρα δεν υπάρχει ούτε κυκλοφοριακό ούτε τίποτα και τα καταστήματα κλειστά. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα της Κρήτη TV παρουσίασαν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί, ενώ εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την πορεία της καλοκαιρινής περίοδου. Και όλα αυτά εάν ισχύσει το καλύτερο σενάριο που θέλει τα ξενοδοχεία να ανοίγουν την 1η Ιουλίου. Το 80% των καταστημάτων που υπάρχουν εδώ στον Πλατανιά είναι καταστήματα με σουβενίρ, με ενθύμια που απευθύνονται σε επισκέπτες δηλαδή. Σε ποιον αυτοί οι άνθρωποι θα απευθυνθούν αν ανοίξουν τώρα και για ποιο λόγο να ανοίξουν? Αν τα καταφέρουμε να δουλέψουμε 2-3 μήνες, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Λίγο δύσκολο για μας, για να πιστεύουμε στο ένα σεζόν από 1η Ιουλίου, πετυχημένο, μεγάλο. Μεγάλο ερωτηματικό όμως διατυπώνουν επιχειρηματίες του τουρισμού και για το τι μελιγενέστε με τους εκατοντάδες ανθρώπους που απασχολούν σε επιχειρήσεις τους, καθώς και με τα πάγια έξοδα που τρέχουν. Κάποιοι μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν καθόλου τις επιχειρήσεις τους αυτό το καλοκαίρι. Αυτό βέβαια δεν είναι μια εύκολη απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνετε. Έχουμε οικογένειες, είναι ο τόπος μας, θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπο μας. Είναι οι εργαζόμενοι μας που. Είναι πόσα εστιατόρια και καφετέρες εδώ στον Πλατανιά πρέπει να είναι γύρω στα 150, τα οποία απασχολούν μπορεί και 1000 άτομα. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί και στην οικονομία του τόπου. Θέτω, υπάρχει με τεράστιο πρόβλημα, αβεβαιότητα, τα σκάφη έξω δεν μπορούν καν να πέσουν στη θάλασσα για επιθεωρήσεις κτλ. Υπάρχει θέμα. Αν θα κόψουν, που είπαν και το 50% από τα πρωτόκολλα, από τα σκάφη, δηλαδή αν ένα σκάφος που παίρνει 50 και πάρει 25, με το ίδιο προσωπικό που επιβαρύνεται στο ΝΑΤ, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα. Τουριστικοί παράγοντες και δημοτική αρχή Πλατανιά, που βρίσκονται σε αχαρτογράφητα ύδατα με τα νέα υγειονομικά δεδομένα, παλεύουν ακόμα να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες κανονικότητας. Υπάρχουν, θα έλεγα, τρεις παράμετροι. Μία παράμετρος είναι να δούμε πώς μπορούμε και εμείς ως Δήμος, που θα το κάνουμε, αλλά απλώς θέλουμε να το κάνουμε συντεταγμένα και οργανωμένα, να μπορέσουμε να απαλλάξουμε από ανταποδοτικά τέλη και τέτοιου είδους εισφορές ανταποδοτικές τους επιχειρηματίες. Θέλουμε δύο παράμετροι να ικανοποιηθούν προηγουμένως. Το ένα είναι να μπορούμε να δούμε τον τεχνικό τρόπο και σύμφωνα με την ΚΕΔΕ περιμένουμε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία θα μπορεί να δώσει μια ουσιαστική και γρήγορη δυνατότητα της απαλλαγής για το χρονικό διάστημα που θα αποφασίσουμε. Και το δεύτερο είναι και πιο ουσιαστικό, θα έλεγα, να μπορέσουμε να ξέρουμε πότε θα έχουμε μια επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου.